Αστυνομικές περιπέτειες. Σερ Άρθουρ Κόνεν Ντόιλ, η ναυτική συνθήκη. Μπορώ να περάσω μέσα, Χόμς? Ω, Βάτσον. Μα την αλήθεια, νόμιζα ότι ήσουν πολύ επισχολημένος και δεν θα μπορούσε να άρχισε να με βλέπεις πια. Πραγματικά ήμουν πολύ επισχολημένος, πρέπει να το παραδεχτώ. Βρίσκεις ότι η δική σου υπόθεση είναι πιο ενδιαφέρουσα από τη δική μου? Ήθελα να πω ότι η εξάσκηση του ιατρικού μου επαγγέλματος θα μπορούσε να συνεχιστεί θαυμάσια, έστω και αν απουσιάσω και για μια-δυο μέρες. Θαυμάσια, Βάτσον. Αντιλαμβάνομαι ότι στριφογυρίζεις ένα χαρτί στα χέρια σου. Ναι. Και κάτι προσπαθείς να μου κρύψεις, Βάτσον, τι είναι? Είναι ένα γράμμα, το πήρα σήμερα το πρωί. Και ήρθες να μου το διαβάσεις? Να σου πω, νόμιζα πως. Εμπρός, λοιπόν. Είναι ένας παλιός μου φίλος και συμμαθητής, εξαιρετικά έξυπνο παιδί. Πήρε όλα τα βραβεία που υπήρχαν στο σχολείο Μπλες. Μετά φοιτησε στο Κέμπριτζ. Τώρα είναι στο Foreign Office. Άνθρωπος με μεγάλη επιρροή, καταλαβαίνεις. Ο θείος του είναι ο Λόρδος Χόλτερστ. Ως τα οικογένεια πολιτικό. Πάντοτε είναι μια καλή αρχή. Πες μου για το γράμμα, Βάτσον. Ναι. Μου γράφει από το Πράμλι Walking. Αγαπητέ Βάτσον, λέει, δεν έχω αμφιβολία πως θυμάσαι το Ted Ball. Τον Ted Ball Phillips που ήταν στην πέμπτη τάξη όταν εσύ ήσουν στην τρίτη. Είναι πιθανόν ακόμη να άκουσες ότι πήρα μια καλή θέση στο Foreign Office. Ήταν μια εμπιστευτική και τιμητική θέση μέχρι που μια τρομερή ατυχία ήρθε ξαφρικά για να τεινάξει την καριέρα μου στον αέρα. Είναι περιττό να σου γράψω την τετομέρειες σε αυτό το γράμμα. Μόλις έχω αναρρώσει από 9 εβδομάδων εγκεφαλικού πυρετού και είμαι ακόμη πάρα πολύ εξισθενημένος. Και είμαι αναγκασμένος να σου γράψω υπαγορεύοντας σε κάποιον άλλο. Νομίζεις πως θα μπορούσες να φέρεις τον διάσημο φίλο σου, τον κύριο Sherlock Holmes, εδώ που βρίσκομαι να με δει? Θα ήθελα να έχω τη γνώμη του για κάθε λεπτό από τη στιγμή που άρχισα να ζω σε αυτή την αγωνία. Σε παρακαλώ, προσπάθησε οπωσδήποτε να τον φέρεις. Ο παλιός σου συμμαθητής Πέρσι Φίλιπς. Δεν μας λέει και πολλά πράγματα, Σχεδόν τίποτα. Κι όμως, άσε να δω το γράμμα. Πολύ καλά. Το γράψιμο παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον. Ναι, μα δεν είναι δικό του. Ακριβώς, το γράψε γυναίκα. Όχι, Χόμς, είναι ανδρικό γράψιμο, οπωσδήποτε. Μια γυναίκα με εξαιρετικό χαρακτήρα επιπλέον. Είναι κάτι να ξέρεις από την αρχή μιας έρευνας ότι το σχέδιό σου θα σε φέρει σε επαφή με κάποιον που έχει μια εξαιρετική προσωπικότητα και ικανότητα προς το καλό ή το κακό. Ώστε θα πας. Αυτή η υπόθεση μου έχει ήδη κινήσει πολύ το ενδιαφέρον. Θα είσαι θαυμάσιος. Λοιπόν, αν είσαι άτοιμος, θα αρχίσουμε αμέσως δουλειά και να δούμε αυτό το διπλωμάτι που βρίσκεται σε μια τόσο απελπιστική θέση. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε, κύριε. Ο Πέρσι ρωτούσε όλο το πρωί για εσάς. Πώς είναι ο παλιός μου φίλος? Ο δυστυχισμένος έχει όλες τις ελπίδες σε εσάς. Φοβούμαι πως πολύ λίγα μπορούμε να κάνουμε για αυτόν προς το παρόν. Το φοβόμουν αυτό. Εσείς όμως αντιλαμβάνομαι ότι δεν ανήκετε στην οικογένεια. Μα πώς το... Μα βέβαια, προσέξατε το μονόγραμμα στην τσέπη μου. Ταυχή. Ονομάζομαι Τζόζεφ Χάρισον. Θα γίνομαι όμως πολύ σύντομα κατά κάποιο τρόπο συγγενής με ένα γάμο. Έτσι. Ναι, ο Πέρσι θα παντρευτεί την αδελφή μου. Θα τη βρείτε στο δωμάτιο του. Δεν απομακρύθηκε από κοντά του ούτε λεπτό αυτούς τους τελευταίους 2 μήνες. Καλύτερα όμως να πάμε αμέσως. Πέρσι, ήρθανε. Να τους. Ο Δόκτωρ Άτσον και ο κύριος Sherlock Holmes. Περάστε. Περάστε, παρακαλώ. Είμαι τόσο χαρούμενος που σας βλέπω και τους δυο. Να σας αφήσω μόνος, Πέρσι. Όχι, αγαπητή μου Άννη. Βάτσον, πώς είσαι? Ποτέ δεν θα σε καταλάβαινα με αυτό το μουστάκι που αφήσεις. Αλήθεια, πολύ καλό αυτό, Φίλιπς. Και αυτός είναι ο διάσημος φίλος σου, φαντάζομαι. Στη διάθεσή σας, κύριε. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που κάνω τη γνωριμία σας, κύριε Χόμς, αλλά... Καθίστε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα μου συγχωρήσετε την ανυπομονησία μου, είμαι βέβαιος. Αν αρχίσω την αφήγηση αυτού του δυσάρεστου θέματος χωρίς κανένα πρόλογο. Πώς, ελεύθερα. Λοιπόν, κύριε Χόμς, χωρίς αμφιβολία, ο Βάτσον θα σας έχει πει ήδη πως μπήκα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Βοήθησε πολύ σε αυτό. Πρέπει να ομολογήσω η επιρροή που είχε ο θείος μου, Λόρδος Χόρτιερς. Τα κατάφερες όμως πολύ καλά. Σιγά σιγά όμως κερδίσα την απόλυτη εμπιστοσύνη. Ακριβώς.
Πριν 10 εβδομάδες σχεδόν, με φώναξε κάποια μέρα στο ιδιαίτερο γραφείο του. Ήταν στις 23 Μαΐου, για να είμαι ακριβής. Α, ήρθες Πέρση, παιδί μου. Πώς είσαι σήμερα? Πολύ καλά, ευχαριστώ, θείε. Κύριε. Α, θαυμάσια. Και τώρα εκείνο ακριβώς που θέλω να σου πω είναι ότι εν ώψη της ικανότητας που έδειξες και της καλής δουλειάς που κάνεις τώρα εδώ τελευταίως, αποφάσισα να σου εμπιστευτώ μια αποστολή υψής της σπουδαιότητας. Μάλιστα, κύριε. Αυτά τα έγγραφα εδώ αποτελούν το πρωτότυπο της μυστικής ναυτικής συνθήκης της Νεαπόλεως μεταξύ Αγγλίας και Ιταλίας. Ίσως έχεις ακούσει κάτι γι' αυτή. Κυκλοφόρησαν ήδη στις εφημερίδες μερικές δυσάρεστες φήμες. Μάλιστα, κύριε, τις διάβασα. Τότε καταλαβαίνεις πόσο σπουδαίο είναι το να μην διαφύγει τίποτε άλλο. Μάλιστα, κύριε. Μερικές μεγάλες δυνάμεις είναι πρόθυμες να πληρώσουν μυθώδη ποσά για να μάθουν το περιεχόμενο αυτό των εγγράφων. Δεν πρέπει επουδενή λόγο να βγουν έξω από το γραφείο μου. Πρέπει όμως να αντιγραφούν αμέσως, τώρα. Καταλαβαίνω, κύριε. Θέλω εσύ να τα αντιγράψεις. Πολύ καλά, κύριε. Πάρε τώρα τη συνθήκη και να την προφυλάξεις με τη ζωή σου. Θα δώσω οδηγίες να σε αφήσουν να παραμείνεις στο κτίριο όταν θα έχουν φύγει οι άλλοι. Έτσι που να μπορέσεις να την αντιγράψεις με την άνεσή σου. Μάλιστα, κύριε. Όταν τελειώσεις, να κλειδώσεις και τα δυο, και το πρωτότυπο και το αντίγραφο, σε ένα μέρος απολύτως ασφαλισμένο, και να μου τα παραδώσεις προσωπικώς το πρωί. Κατάλαβες? Μην ανησυχείτε καθόλου, κύριε. Έχω κάθε εμπιστοσύνη σε σένα, αγαπητέ μου Πέρση. Απόλυτη εμπιστοσύνη. Έκανα ακριβώς όπως μου υπέδειξε, κύριε Χόλμς. Όταν έφυγαν οι άλλοι, εξέρασα τη συμφωνία. Κατάλαβα πραγματικά ότι ο θείος μου δεν είχε μεγαλοποιήσει η σπουδαιότητά της καθόλου. Ήταν επίσης πολύ μικροσκελής. Ομολογώ ότι ήλπιζα να προλάβω το τρένο των 11 και να επιστρέψω στο Γόκινγκ. Ο Τζόζεφ, ο κύριος Χάρισον, απεδώ, ήξερα πως επέστρεφε και αυτό στο Γόκινγκ με αυτό το τρένο και ήλπιζα να γυρίζαμε μαζί. Πολύ καλά. Λοιπόν, άρχισα να αντιγράφω τη συμφωνία όσο πιο γρήγορα μπορούσα, αλλά η συμφωνία ήταν γραμμένη στα γαλλικά. Στις 9 δεν είχα κάνει ούτε το 1/3 ακόμη. Κατάλαβα ότι δεν υπήρχε πια καμιά ελπίδα να προλάβω το τρένο των 11 και έτσι σκέφτηκα να πάρω ένα καφέ και να συνεχίσω την αντιγραφή με την ησυχία μου. Ένας κλητήρας μένει όλη τη νύχτα στο κτίριο. Χτύπησα λοιπόν το κουδούνι για να έρθει στο γραφείο μου. Με έκπληξη μου όμως είδα να παρουσιάζεται μια γυναίκα αντί του κλητήρα. Oh. Ναι, μια ηλικιωμένη γυναίκα μάλλον. Είπε πως ήταν η γυναίκα του κλητήρα. Έτσι της έδωσα την παραγγελία για τον καφέ και συνέχισα το γράψιμο μου. Ναι. Όταν ύστερα από αρκετή ώρα δεν είχε έρθει ακόμη ο καφές, θέλησα να ξεμουδιάσω λίγο τα πόδια μου. Άνοιξα την πόρτα του διαδρόμου και προχώρησα στο διάδρομο για να ανακαλύψω πού οφειλόταν η καθυστέρηση. Είναι ένας μακρύς ευθύς διάδρομος ο οποίος οδηγεί στη σκάλα με το γραφείο του κλητήρα στη βάση της. Κύριε Φίλιπς, αυτός ο διάδρομος είναι ο μοναδικός δρόμος για να μπει κανείς στο γραφείο στο οποίο εργάζεστε? Ναι, είναι ο μοναδικός. Το γραφείο βρίσκεται στην άκρη του διαδρόμου. Στα μισά της σκάλας όμως είναι ένα μικρό πλάτωμα όπου καταλήγει ένας άλλος διάδρομος σε ορθή γωνία. Καταλήγει σε μια πλαϊνή πόρτα που ανοίγει στην οδό Τσάρλς. Ναι, κατάλαβα. Συνεχίστε παρακαλώ. Κατέβηκα λοιπόν τη σκάλα και μπήκα στο διάδρομο. Βρήκα τότε τον κλητήρα βυθισμένο σε βαθύ ύπνο μέσα στο καμαράκι του. Τέκη! Τέκη! Με συγχωρείτε, κύριε. Φαίνεται πως με πήρε ο ύπνος για κανένα λεπτό. Είναι πολύ περισσότερο από ένα λεπτό. Τι γίνεται με τον καφέ μου? Μην ανησυχείτε, κύριε. Θα είναι έτοιμο σε ένα λεπτό. Δεν είναι το κουδούνι του? Βέβαια. Τι συμβαίνει πάλι τώρα? Μου φαίνεται πως αυτό είναι, κύριε. Ακούστε, Τέκη. Έχω μια πολύ σπουδαία δουλειά να τελειώσω. Δεν μπορώ να στέκομαι εδώ όλη την. Το κουδούνι, κύριε. Τι συμβαίνει με το κουδούνι που να πάρει ο διάολος? Αφού εσείς είσαστε εδώ, κύριε, τότε ποιος χτύπησε το κουδούνι? Το κουδούνι? Ποιο κουδούνι είναι? Το κουδούνι του γραφείου στο οποίο δουλεύετε, κύριε. Μεγαλοδύναμη, θε. Είσαι βεβαίος? Βεβαιότατος. Τότε μπρος, πάμε. Γρήγορα, γρήγορα. Δεν είναι κανείς εδώ μέσα. Η συνθήκη χάθηκε. Η συνθήκη? Κοίταξε πάνω στο γραφείο μου. Το αντίγραφο είναι ακόμη εκεί. Το πρωτότυπο χάθηκε. Γρήγορα στην πλανή πόρτα, Τέκη. Πρέπει να χρησιμοποιήσει την πλανή πόρτα. Ας τη φύλαξε, ας τη φύλαξε.
Μάλιστα, κύριε. Ληστεία, σε Υπουργείο Εξωτερικών. Πώς είπατε, κύριε? Ένα πολύ μεγάλο σπουδαιότητα σύγγραφο μόλις τώρα έχει κλαπεί από το Υπουργείο Εξωτερικών. Μήπως πέρασε κανείς από εδώ? Όχι. Στέκομαι εδώ, σχεδόν εδώ και ένα τέταρτο, κύριε. Μόνο ένα πρόσωπο πέρασε από εδώ. Μια ηλικιωμένη γυναίκα με ένα σάλι. Η γυναίκα μου που γύριζε στο σπίτι. Κανείς άλλος, κύριε, στη φυλάξη? Ούτε ψυχή, κύριε. Πρέπει τότε να φύγαν από άλλο δρόμο, κύριε. Εμπρός πάμε, κύριε. Όχι, όχι. Ένα λεπτό. Προς τα πού πήγε η γυναίκα στη φύλαξη? Δεν ξέρω. Χάνετε την ώρα σας, κύριε, σαν νομίζετε πως η γυναίκα μου το έκανε. Σας λέω, πήγαν από τον άλλο δρόμο, κύριε. Εμπρόσατε. Εμπρός σας στη φύλαξη. Πρέπει να πάρουμε αυτό το έγγραφο πίσω πάση θυσία. Επιστρέψαμε τότε στο γραφείο και ψάξαμε στη σκάλα και το διάδρομο. Χωρίς κανένα αποτέλεσμα, βεβαίως. Δεν βρήκατε κανένα ίχνος? Κανένα, Βάτσον. Ο διάδρομος που οδηγεί στο γραφείο μου ήταν στρωμένος με ένα είδος πλαστικού πατώματος με άσπρο σχεδόν χρώμα. Ένα οποιοδήποτε αποτύπωμα φαίνεται πολύ εύκολα πάνω σε αυτό. Δεν βρήκαμε όμως ούτε ένα ίχνος. Είχε βρέξει εκείνη τη νύχτα. Πώς? Βέβαια, βέβαια. Έβρεχε από πολύ νωρίς. Θυμάμαι. Κι όμως δεν υπήρχε κανένα ίχνος στο πλαστικό πάτωμα. Όχι. Και τι κάνατε ύστερα? Ο αστυφύλαξ και εγώ συμφωνήσαμε πως το καλύτερο σχέδιο ήταν να βρούμε τη γυναίκα πρωτού απαλλαγή από τα έγγραφα. Με την προϋπόθεση ότι τα είχε αυτή, βεβαίως. Ειδοποίησα αμέσως τη Scotland Yard και ο κύριος Forbes, ο detective, ήρθε αμέσως. Α, τον ξέρω. Πήραμε ένα αμάξι και πήγαμε κατευθείαν στη διεύθυνση του Τέγκη στο Brixton. Τι λέτε, από το γραφείο? Ακριβώς, κύριε Τέγκη. Και αυτός ο κύριος είναι από τη Scotland Yard. Έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι πήρατε ένα σπουδαίο έγγραφο από το Υπουργείο Εξωτερικών. Εγώ? Και ότι τρέξατε εδώ πέρα για να το απαραχθείτε. Μα αυτό είναι πρωτάκουστο. Είμαι τι μια γυναίκα εγώ, κύριε? Σε όλη μου τη ζωή. Μπορεί να είναι και έτσι, κύριε Τσάκη. Φοβούμαι όμως ότι πρέπει να επιμένω να με συνοδεύσετε εσείς, Scotland Yard, όπου μια γυναίκα αστυνομικός θα σας ψάξει από τα νύχια ως την κορφή. Τι? Εννοείται ότι θα με ερευνήσουν? Δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα καταντούσα σε αυτό το σημείο. Η γυναίκα όμως που την ερεύνησε στη Scotland Yard δεν βρήκε τίποτα, κύριε Holmes. Mm. Και τότε για πρώτη φορά ένιωσα πόσο τρομερή ήταν η θέση μου. Με κατέλαβε τρόμος. Δεν ξέρω τι έκανα ύστερα από αυτή την αποκάλυψη. Θυμάμαι αμυδρά ότι είχα πάθει ένα είδος νευρικής κρίσης. Δεν σας κατακρίνω. Δεν έχετε καθόλου άδικο. Ανώτεροι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών άρχισαν να αναχρήσεις για μένα. Κάποιος με πήρε στο Waterloo, όπου είχα την τύχη να συναντήσω τον Δόκτωρ Φέλιερ, όπου μένει εδώ κοντά. Μέχρι που να με πάρει στο σπίτι μου, είχα τρελαθεί σχεδόν εντελώς. Τέτ, αγάπη μου, ηρέμησε. Ηρέμησε. Φαντάζεσαι ότι τι έγινε όταν ήρθαν εδώ, αφού τους ξεσήκωσαν από τα κρεβάτια τους και με βρήκαν σε εκείνη την κατάσταση. Κοεμένος ο Τζόζεφ, τον σήκωσαν από το κρεβάτι του με τα νυχτικά του. Και έβαλαν εμένα στο κρεβάτι του. Σε αυτό εδώ το κρεβάτι. Έμεινα 9 εβδομάδες κατάκητος. Και τώρα, κύριε Holmes, στρέφομαι σε εσάς. Είσαστε η τελευταία μου ελπίδα, κύριε Holmes. Η κατάθεσή σας είναι τόσο σαφής που πραγματικά δεν μου αφήνετε παρά ελάχιστες απορίες και ερωτήσεις. Υπάρχει με όλα τα αυτά μία. Ναι. Μήπως είπατε σε κανένα ότι σας είχε ανατεθεί η διεκπεραίωση αυτής της ειδικής αποστολής? Σε κανένα? Ούτε και στην Miss Harrison από εδώ, επί παραδείγματι. Όχι. Δεν πάω στο Γκόκιν το μεσημέρι. Και κανείς από εδώ δεν είχε την ευκαιρία να συναντηθεί μαζί σας? Όχι, κύριε. Μήπως κανείς από τους γνωστούς σας ξέρει το γραφείο σας? Ναι, να σας πω. Υποθέτω. Ναι. Κατά καιρούς με έχουν επισκεφτεί, αλλά δεν μπορώ όμως να καταλάβω τι. Υπάρχει καμιά πιθανότητα να λύσετε αυτό το μυστήριο, κύριε Holmes? Βρήκατε κανένα ίχνος? 7. 7. Πρέπει όμως να τα ελέγξω και να τα βασανίσω προτού βρω το πραγματικό ίχνος. Υποπτεύεστε κανένα? Υποπτεύομαι. Ναι. Υποπτεύομαι τον εαυτό μου, γιατί έφτασα σε συμπεράσματα πολύ βιαστικά. Τότε πηγαίνετε στο Λονδίνο να δοκιμάσετε και να ελέγξετε τα συμπεράσματά σας. Η συμβουλή σας είναι θαυμασία, Μις Χάρισον. Αγαπητέ μου Βάτσον, μου φαίνεται πως το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να επιστρέψουμε στο Λονδίνο και να εξετάσουμε τις ενδείξεις μία προς μία. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας να μας δεχτείτε αμέσως, Λόρδε Χόρχεστ. Το όνομά σας μου είναι πολύ γνωστό, κύριε Holmes. Και το δικό σας, Dr. Watson. Πολύ ευγενικό, εκ μέρους σας. Βέβαια, δεν μπορώ να πω ότι δεν ξέρω το σκοπό της επισκέψεώς σας. Μπορώ όμως να μάθω εκ μέρους ποιου ενεργείται αυτή τη στιγμή. Εκ μέρους του Percy Phillips. Α, του άτυχου ανεψιού μου. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό το συμβάν θα έχει πολύ καταστρεπτικές επιπτώσεις στην καριέρα του. Λόρδε Χόρχεστ,
Μήπως αναφέρατε σε κανένα ότι είχατε την πρόθεση να δώσετε τη συνθήκη για να αντιγραφεί? Ποτέ, σε κανένα. Τότε η παρουσία του κλέφτη στο δωμάτιο θα πρέπει να ήταν εξ ολοκλήρου συμπτωματική. Είδε τη συμφωνία και την πήρε. Εσείς είστε το αρμοδιότερο πρόσωπο να το αποδείξετε αυτό. Υπάρχει και ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο. Ναι. Όπως καταλαβαίνω, φοβάστε ότι τα αποτελέσματα που θα ακολουθήσουν την γνωστοποίηση των λεπτομεριών αυτής της συμφωνίας θα είναι πάρα πολύ δυσάρεστα. Πολύ σοβαρά, πραγματικά. Μήπως συνέβη κάτι τέτοιο? Όχι ακόμη. Αν η συνθήκη έφτανε στα χέρια ξένων δυνάμεων, θα έπρεπε να το μαθαίνατε. Φοβούμαι πως θα το μάθαινα και πολύ γρήγορα, μάλιστα. Και εφόσον πέρασαν σχεδόν 10 εβδομάδες και τίποτε δεν συνέβηκε, δεν είναι παράλογο να παραδεχθούμε ότι για κάποιο λόγο η συνθήκη δεν έφτασε στα χέρια τους. Δύσκολο όμως να υποθέσουμε ότι ο κλέφτης πήρε τη συνθήκη για να την καδρώσει και να την έχει στον τοίχο της καμαράς του. Ίσως περιμένει να του προσφέρουν μια καλύτερη τιμή. Αν περιμένει ακόμη λίγο, δεν θα πάρει ούτε πένα. Σε λίγο η συνθήκη δεν θα αποτελεί πια μυστικό. Μα τότε. Φοβάμαι πως δεν μπορώ να πω περισσότερα γι' αυτό πια. Αν όμως ο κλέφτης έπεσε ξαφνικά άρρωστος. Με προσβολή εγκεφαλικού πυρετού, παραδείγματος χάρη. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Πολύ φοβάμαι όμως, Λόρδε Χόρχεστ, πως ήδη αρκετά σπαταλήσαμε τον πολύτιμο χρόνο σας. Ούτε λόγος. Καλημέρα σας, λοιπόν, κύριε. Και εύχομαι κάθε επιτυχία στις ερευνές σας. Όποιος και αν είναι ο ένοχος. Κύριε Φίλιπς, το αποτέλεσμα των ενεργειών μου, όπως το περίμενα άλλωστε, μέχρι τώρα είναι αρνητικό. Τότε εμείς έχουμε περισσότερα να σας πούμε παρά σε εμάς. Εμείς εδώ είχαμε μια περιπέτεια χθες το βράδυ. Αλήθεια. Πεςτε μου τι συνέβη. Το περασμένο βράδυ ήταν η πρώτη νύχτα που κοιμήθηκα χωρίς νοσοκόμο να με παρακολουθήσει στο δωμάτιο. Η επίσκεψή σας με είχε κάνει να νιώσω πολύ καλύτερα. Κατά τις 2 μετά τα μεσάνυχτα ξύπνησα ξαφνικά. Άκουσα κάποιον να προσπαθεί σιγά σιγά να ανοίξει το παράθυρο. Πήδηξα κάτω από το κρεβάτι και άνοιξα τα παντσούρια. Ένας άντρας βρισκόταν συσπειρωμένος κάτω από το παράθυρο. Χάθηκε σαν αστραπή μέσα στους θάμνους. Δεν μπόρεσα να το δω καλά. Είχε σκεπασμένο το πρόσωπό του. Για ένα πράγμα όμως είμαι βέβαιος. Κρατούσε κάποιο όπλο στα χέρια του. Φαινόταν σαν ένα μεγάλο μαχαίρι. Το είδε που έλαμπε. Χτύπησε το κουδούνι. Έβαλε τις φωνές. Ύστερα από λίγο έφτασε ο Τζόζεφ. Και αυτός ξύπνησε τους άλλους. Ο Τζόζεφ και ο υπηρέτης βγήκαν έξω και. Βρήκαν ίχνη ανάμεσα στα άνθη κάτω από το παράθυρο. Το χώμα όμως ήταν ξηρό λόγω της ξηρασίας των τελευταίων ημερών και ήταν αδύνατο να παρακολουθήσουν τα ίχνη ανάμεσα στον κήπο. Λένε ότι υπάρχει ένα μέρος στο ξύλινο φράχτη του κήπου, κοντά στο δρόμο μου, με σπασμένο το πιο ψηλό ξύλο του φράχτη. Φαίνεται πως κάποιος προσπάθησε να μπει στον κήπο και ρόσπασε. Πρέπει να το δω αυτό. Λοιπόν, κύριε Χόμς, μια δυστυχία ποτέ δεν έρχεται μόνη, λένε. Με την αλήθεια, αρκετά υποφέρετε, κύριε Φίλιπς. Νομίζετε ότι είστε αρκετά δυνατός να κάνετε ένα περίπατο γύρω από το σπίτι μαζί μου? Έξω από το σπίτι, εννοείται. Ναι. Πώς? Βέβαια. Θα μου κάνει καλό λίγο ήλιος. Θα στηριχθώ στο μπράτσο του Τζόζεφ. Πώς, ευχαρίστως, Πέρσι. Μπορώ να έρθω κι εγώ? Φοβούμαι πως δεν μπορείτε, Μις Χάρισον. Ναι, πώς και γιατί όχι? Θα σας ήμουν υπόχρεος αν μένατε καθισμένοι ακριβώς εκεί που κάθεστε τώρα. Μα δεν καταλαβαίνω. Σας παρακαλώ, Μις Χάρισον. Πολύ καλά τότε. Ας πηγαίνουμε, Μις Κύρι. Τι θαυμάσια ημέρα. Να το μέρος που είναι σπασμένος ο φράκτης. Να και το ξύλο που κρέμεται. Φαίνεται σαν παλιό σπάσιμο όμως, δεν είναι έτσι? Πολύ πιθανόν. Όχι, όχι. Νομίζω πως αυτό εδώ δεν πρόκειται να μας βοηθήσει και πολύ. Κύριε Φίλιπς, μήπως έχετε τίποτα πολύτιμους δίσκους ή χρυσαφικά στο σπίτι που θα μπορούσαν να τραβήξουν την προσοχή ενός διάδικτη? Τίποτα που να έχει κάποια αξία. Εν δι' αυτή περιπτώσει, ας γυρίσουμε πίσω. Βάτσον, εμείς θα προχωρήσουμε μπροστά από τους άλλους για να ρίξουμε ακόμη μια ματιά στα άνθη κάτω από το παράθυρο. Πολύ καλά. Εσείς μπορείτε να έρθετε με την ησυχία σας, κύριε Φίλιπς. Πολύ καλά. Θα πάρουμε το μονοπάτι, Τζόζεφ. Σε παρακαλώ. Όπως θέλεις, Πέρσι. Θα είναι κάπως πιο εύκολο από εδώ. Γρήγορα, Βάτσον. Μη δείχνεις ότι τρέχουμε. Βιάζομαι όμως να ανταλλάξω δύο λόγια με τη Μις Χάρισον από το παράθυρο πριν μας προλάβουν. Πολύ καλά, Χόμς. Μις Χάρισον, γρήγορα, σας παρακαλώ. Ναι, κύριε Χόμς. Τι συμβαίνει? Είναι ζήτημα υψής της σημασίας. Πρέπει να κάνετε ακριβώς αυτό που θα σας πω. Πολύ καλά. Πρέπει να μείνετε εκεί που είσαστε όλη την ημέρα, μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Ό,τι και συμβεί, μην βγείτε έξω. Κλειδώστε την πόρτα από έξω όταν θα πάτε να κοιμηθείτε και πάρτε το κλειδί μαζί σας. Έρχονται, Χόμς. Υποσχεθείτε μου, Μις Χάρισον. Πολύ καλά, κύριε Χόμς. Σας το υπόσχομαι. Τσιμουδία, Βάτσον. Α, κύριε Φίλιπς. Νομίζω ότι θα με βοηθούσατε πολύ αν μπορούσατε να έρθετε μαζί μου στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο? Τώρα αμέσως? Όχι αμέσως, αφού ξεκουραστείς καλά πρώτα.
Ίσως μπορέσουμε να γευματίσουμε εδώ κάπως πιο γρήγορα και ύστερα να ταξιδέψουμε με την ανησία μας. Είμαι στη διάθεση σας, κύριε Χόμς. Ίσως θα ήταν καλά να έρθει και ο Τζόζεφ μαζί μας για να με προσέχει. Α, όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν είναι απαραίτητο να γίνει. Μην ξεχνάτε ότι ο φίλος μας ο Ουάτσον είναι γιατρός. Ναι, βέβαια, το ξέχασα. Και τώρα ας ξεκουραστούμε λιγάκι και μετά θα ξεκινήσουμε αμέσως και οι τρεις μας για το ταξίδι μας. Ακριβώς την ώρα. Εμπρός στο βαγόνι. Ελπίζω να κάνετε καλό ταξίδι. Κύριε Χόμς, εσύ δεν θα. Τι εννοείς, θα έρθεις και εσύ μαζί. Νομίζω ότι προς το παρόν θα είμαι πιο χρήσιμος εδώ. Υπάρχουν ένα-δυο μικρά σημεία ακόμα που θα ήθελα να τα διαλευκάνω. Ο Ουάτσον θα σας πάει στο δωμάτιό μου, είναι ο Μπέικερ και θα μείνει μαζί σας. Ευτυχώς, σαν παλιοί συμμαθητές, θα έχετε πολλά να πείτε. Πότε λογαριάζει την ευθύσκηση? Υπάρχει ένα τρένο στις 8 το πρωί. Θα είμαι μαζί σας για το πρόγευμα. Καλημέρα σας, κύριε. Έφτασα ακριβώς όπως σας είχα υποσχεθεί. Τι είναι τόσο επίδεσμο στο χέρι σου, Χόμς? Πληγώθηκες? Όχι, όχι. Ένα απλό γδάρσιμο που μια δεξιότητά μου. Βλέπω το τραπέζι είναι έτοιμο. Καθώς ανέβαινα, συνάντησα την κυρία Χάτσον και έτσι θα έχουμε το πρόγευμά μας σε ένα λεπτό. Χόμς, δεν έχετε τίποτα να μου πείτε πρώτα. Μετά το πρόγευμα, αγαπητέ μου κύριε, μην ξεχνάτε ότι ταξίδεψα 30 μίλια αναπνέοντας τον πρωινό καθαρό αέρα σήμερα το πρωί. Έφτασε και η καλή μας κυρία Χάτσον. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα, κυρία Χάτσον. Έχουμε ένα πιναλέο, κύριο Χόμς, και πάλι, κυρία Χάτσον. Δεν έχετε παρά να μου χτυπήσετε το κουδούνι, κύριε. Το κελάρι είναι έτοιμο αν δεν φτάσουν αυτά. Κυρία Χάτσον μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε περίσταση, αγαπητέ μου Φίλιπς. Παρόλο που η κουζίνα της είναι κάπως περιορισμένη. Όχι, απαραλέτε. Μπορεί όμως να ετοιμάσει ένα θαυμάσιο πρόγευμα όπως κάθε Σκοτσέζα. Θα φέρω κι άλλο καφέ αμέσως. Θαυμάσια. Λοιπόν, Ουάτσον, τι έχεις κάτω από το σκέπασμα του πιάτου σου? Κυρομέρι κι εγώ, όπως πάντα φαντάζομαι. Και αυτό εδώ. Κοτόπουλο με κάρι, θαυμάσια. Και εσείς, κύριε Φίλιπς. Να με συγχωρείτε, κύριε Χόμς, δεν μπορώ να φάω τίποτα. Θα σας κάνει καλό. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Λίγο. Ελάτε, ελάτε, σας παρακαλώ. Δεν σηκώσατε καν το σκέπασμα του πιάτου σας. Ίσως πιθανόν να σας αρέσει. Μην με πιέζετε, σας παρακαλώ, δεν με πιέζετε. Πολύ καλά, όπως θέλετε. Ελπίζω να μην φέρετε ένσταση αν ξεσκεπάσω εγώ το πιάτο σας. Μεγάλο δύναμε θέλει. Κοιτάξτε! Σας αρέσει αυτό το μενού, κύριε? Είναι ναυτική συνθήκη! Μα κύριε Χόμς, πώς καταφέρατε να τη βρείτε? Πρέπει να σας ζητήσω συγγνώμη. Ήταν πολύ άσχημο εκ μέρους μου που σας το αποκάλυψα με αυτόν τον τρόπο. Ο Ουάτσον όμως θα σας πει πως δεν αντέχω στον πειρασμό να μην δραματοποιώ τα πράγματα πότε. Εντάξει, Χόμς, τελείωσε και η δραματική σου σκηνή. Δεν νομίζεις ότι είναι ώρα να μας πεις και μερικά γεγονότα? Πολύ σωστά, λοιπόν, αρχίζω. Όταν σας αποχαιρέτησα στο σταθμό, έκανα ένα μαγευτικό περίπατο. Και ύστερα γύρισα στον Μπράμπλεϊ. Μπήκα στον κήπο σκαρφαλώνοντας το φράχ. Μα η πόρτα του κήπου είναι πάντοτε ανοιχτή? Όχι, έχω κάτι παράξενα γούστα σε τέτοιες περιπτώσεις. Σύρθηκα μέσα από τους θάμνους και πίσω από τα δέντρα. Γι' αυτό το λόγο τα ρούχα μου είναι σε αυτά τα απέσια χάλια. Μέχρι που έφτασα στην οδό Dirt Rouge, ακριβώς απέναντι από το δωμάτιο που είχατε εσείς. Οι κουρτίνες δεν ήσαν κατεβασμένες στο δωμάτιό σας. Και έτσι έβλεπα τη Miss Harrison που καθόταν διαβάζοντας. Λοιπόν, στις 10:15 έκλεισε το βιβλίο. Έβαλε την ασφάλεια στο παράθυρο και πήγε να κοιμηθεί. Την άκουσα που έκλεισε την πόρτα και γύρισε το κλειδί στην κλειδαριά. Ύστερα από αυτό πέρασα πολλές ώρες άγρυπνος περιμένοντας. Επιτέλους όμως, κατά τις 2 το πρωί άκουσα το θόρυβο κάποιου σύρτη και τον κρότο ενός κλειδιού. Κι ύστερα η πόρτα του δωματίου των υπηρετών άνοιξε. Και μέσα στο φεγγαρόφωτο παρουσιάστηκε, αν βρείτε ποιος, ο κύριος Τζόζεφ Χάρισον. Τζόζεφ? Είχε ένα μαύρο μανδύα πάνω από το όνομα του και σκέπαζε ένα μέρος του προσώπου του. Περπατούσε στις άκρες των ποδιών του κάτω από τη σκιά που έριχνε ο τείχος και όταν έφτασε στο παράθυρό σου παραβίασε το λουκέτο με ένα μακρύ στιλέτο, άνοιξε το παράθυρο, σήκωσε τον τζάμι και σκαρφαλώνοντας μπήκε στο δωμάτιο. Μα αυτό είναι απίθανο! Πήρε το κερί από το κυροπήγιο και ύστερα να σήκωσε την άκρη του χαλιού κοντά στην πόρτα. Ύστερα σήκωσε ένα τετράγωνο κομμάτι του πατώματος. Ξέρετε, όπως εκείνο με το οποίο κλείνουν το άνοιγμα που αφήνουν για τους υδραυλικούς για να μπορούν να φτάνουν τους σωλήνες του γκαζιού. Και μέσα από αυτή την κρύπτη
ξέχωσε... αυτά τα χαρτιά. Μεγαλοθύναμε, Θεέ. Έσβησε το κερί και βγαίνοντας έπεσε ολόησια στην αγκαλιά μου. Είναι πολύ πιο βίαιος από ό,τι υπελόγησα πως θα μπορούσε να ήταν ο φίλος σας ο Τζόζεφ. Μου επετέθηκε με το στιλέτο και με πλήγωσε στα δάχτυλα. Για την ακρίβεια, αναγκάστηκα να το χτυπήσω 2 φορές, ώσπου να καταφέρω να τον εξουδετερώσω. Μπράβο, μπράβο, καλά τα κατάφερε. Το γερό του μάτι, ύστερα από την πάλη μας, με κοίταζε με θανάσιμο μίσος. Στο τέλος όμως αναγκάστηκε να μου δώσει τα χαρτιά. Έτσι κι εγώ τον άφησα να φύγει. Τον άφησες να φύγει, Χόμς. Μην ανησυχείς, Βάτσον. Τηλεγράφησα όλα τα σχετικά στο φίλο μας στη Σκοτλανδιά. Αν όπως υποψιάζομαι δεν βρει κανένα εκεί, μου φαίνεται πως ο Λόρδος Χόλχεστ από τη μια και ο κύριος Φίλιπς εδώ από την άλλη θα νιώσουν μεγάλη ανακούφιση. Αυτό δεν είναι θέμα που μπορεί να παρουσιαστεί στα δικαστήρια δημοσίως από την αστυνομία. Μα κύριε Χόλμς, πώς θέλετε να πιστέψω τέτοιο πράγμα? Μου φαίνεται πως ο χαρακτήρας του Τζόζεφ είναι πιο βαθύς και πιο μαύρος από ό,τι θα μπορούσε να κρίνει κανείς από το παρουσιαστικό του. Από ό,τι μου είπε κατά τη διάρκεια της συνεντεύξεώς μας, είναι κομμένος στα χρέη παίζοντας το χρηματιστήριο και ήταν έτοιμος να κάνει οτιδήποτε για να αποκτήσει λεφτά. Όταν του παρουσιάστηκε η ευκαιρία, δεν λογάριασε ούτε την ευτυχία της αδελφής του, ούτε και τη δική σου υπόλοιψη. Μα πώς το κατάφερε, πώς πήρε τη συνθήκη? Αλήθεια, πώς το κατάφερε αυτό? Εκείνη τη νύχτα ελπίζατε να γυρίσετε μαζί του στο Walking, που σήμαινε ότι αυτός βρισκόταν στο Λονδίνο. Λοιπόν. Ήταν φανερό λοιπόν για μένα ότι αφού ήξερε το γραφείο σας, ήταν πολύ πιθανό να αποφάσιζε να περάσει από εκεί να σας δει. Σωστά. Και όταν άκουσα ότι κάποιος ήταν τόσο ανυπόμονος να μπει στο δωμάτιό σας από το παράθυρο, οι υποψίες μου μεγάλωσαν περισσότερο. Ναι, αλλά γιατί? Αγαπητέ μου, Βάτσον, ποιος άλλος μπορούσε να κρύψει κάτι σε εκείνο το δωμάτιο και να έχει τόση ανυπομονησία να το πάρει πίσω? Μας είχατε πει, κύριε Φίλιπς, με ποιο τρόπο σας παραχωρήθηκε το δωμάτιο του Τζόζεφ, χωρίς να τον προειδοποιήσουν καθόλου, όταν φτάσατε εκεί με τον γιατρό ύστερα από την νευρική σας κρίση? Δεν το σκέφτηκα αυτό ποτέ. Κατά τη δική μου άποψη, να τη συνέβηκε. Ο Τζόζεφ Χάρισον μπήκε στο Υπουργείο Εξωτερικών από την πλαϊνή πόρτα της οδού Τσάρλς, όπου τον είχε αφήσει η άμαξά του. Είχε έρθει μέχρι σε εκεί με μια άμαξα, κύριε Φίλιπς. Δεν υπήρχαν υγρά ίχνη στο πάτωμα του διαδρόμου, απλώς γιατί ποτέ δεν είχε βρέξει τα παπούτσια του. Α, μάλιστα. Πέρασε απλώς να δει αν είσαστε στο γραφείο. Κατευθύνθηκε απευθείας στο γραφείο σας, ένα λεπτό μετά που εσείς είχατε βγει από αυτό. Μα δεν τον συνάντησα στη σκάλα. Έτυχε να βγει από τον πλαϊνό διάδρομο, στα μισά της σκάλας, μόλις εσείς είχατε περάσει από εκεί. Ανέβηκε στο γραφείο σας. Δεν σας βρήκε εκεί. Και έτσι, κύριε Φίλιπς, χτύπησε το κουδούνι. Α, ναι, το κουδούνι. Δεν καταλαβαίνω την ιστορία με τον κουδούνι, Χόμς. Αν ήταν κάποιος που μπήκε με αποκλειστική πρόθεση να κλέψει, θα χτυπούσε το κουδούνι? Όχι, αγαπητέ μου Βάτσον. Ο Χάρισον δεν είχε σκοπό να κλέψει. Χτύπησε το κουδούνι του κλητήρα για να ρωτήσει αν ο κύριος Φίλιπς είχε φύγει. Μάλιστα. Εκείνη όμως τη στιγμή ακριβώς το μάτι του έπεσε πάνω στη συνθήκη που ήταν στο γραφείο σας. Σαν αστραπή αναγνώρισε ένα κρατικό έγγραφο σπουδαιότατης σημασίας. Το χώσε στην τσέπη του και το σκάσε από την πλαϊνή πόρτα και πάλι, ακριβώς πριν εσύ και ο Τέκη ανεβείτε πάνω. Σωστά. Έτσι πρέπει να συνέβηκε. Ο Τέκη άργησε λιγάκι ώσπου να μου εξηγήσει για το κουδούνι. Ακριβώς αυτό ήταν αρκετό για τον Χάρισον για να εξαφανιστεί. Ύστερα πήρε το πρώτο τρένο για το Walking. Έκρυψε τη συνθήκη κάτω από το πάτωμα, μέχρι ότου αποφασίσει να την πουλήσει σε εκείνο που θα του δίνει τα περισσότερα λεφτά. Και τότε μπήκε στη μέση η αναπάντεχη επιστροφή σας. Αναγκάστηκε να φύγει από το δωμάτιό του χωρίς τη συνθήκη. Μα απ' εκείνη τη στιγμή αναρωτιόταν πώς θα μπορούσε να την αποκτήσει και πάλι. Ώστε ξέρατε ότι θα ξαναδοκίμαζε. Ήταν αναγκασμένος να ξαναδοκιμάσει. Μόλις εσείς εγκαταλείπατε το δωμάτιο, δεν υπήρχε τίποτα που να τον εμποδίζει. Γι' αυτό ζήτησες από τη Μις Χάρισον να μείνει όλη μέρα στο δωμάτιο. Για να τον καθυστερήσει πιο πολύ ακόμα. Ναι, μέχρι το βράδυ. Οπότε θα ήμουν έτοιμος γι' αυτόν. Μα... σίγουρα θα μπορούσες να ψάξεις εσύ ο ίδιος προηγουμένως και να βρεις τα χαρτιά. Τι, και να καταστρέψεις όλο το πάτωμα. Και πιθανόν να μην βρω ακόμη τη συνθήκη. Α, όχι, Βάτσον. Τον άφησα εκείνο να την πάρει από την κρύπτη και έτσι γλίτωσα από ένα σωρό φασαρίες. Υπάρχει κανένα άλλο σημείο που θέλετε να σας διευκρινίσω? Μα γιατί να δοκιμάσει να μπει από το παράθυρο την πρώτη φορά, τη στιγμή που θα μπορούσε να μπει από την πόρτα? Μέχρι να φτάσει στην πόρτα θα έπρεπε να περάσει έξω από 7 υπνοδωμάτια.
Από την άλλη θα μπορούσε να πλησιάσει το παράθυρο με μεγαλύτερη ευκολία. Απαρατήρητος. Τίποτε άλλο? Νομίζετε πως είχε πραγματικά εγκληματικές διαθέσεις? Το μαχαίρι σκόπευε να το χρησιμοποιήσει σαν απλό εργαλείο? Μπορεί να ήταν και έτσι. Το μόνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι ο κύριος Τζόζεφ Χάρισον είναι ένας κύριος, στο οποίο το έλεος θα ήμουν πάρα πολύ απρόθυμος να βασιστώ. Στη σειρά των αστυνομικών περιπετιών ακούσαμε το έργο του Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ «Η ναυτική συνθήκη», μετάφραση Μίκη Νικήτα. Πήρα μέρος Ανδρέας Μούστρας, Θεόδουλος Μωρέας, Νεόφυτος Νεοφύτου, Θάνος Πετεμερίδης, Βάνια Κωνσταντίνου, Χρήστος Ελευθεριάδης, Παπής Φιλιππίδης, Ανδρέας Νικολής, Ξένια Αρτεμίου, Έλλη Παναγιώτου. Ραδιοσκηνοθεσία Μίκη Νικήτα.